Επιστροφή ξανά στο στούντιο του One και εδώ με έναν ακόμη ταλέπορο, ακόμη, από την κίνηση, καλεσμένο, ο κ. Δημήτρης Ιατρίδης, υποψήφιος βουλευτής στην Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, δικηγόρος, οικονομολόγος. Και από ό,τι μας είπε, δεν είναι... Δεν έχει τις φιλοδοξίες, αυτό που λέγαμε τα τηλέφωνα, που δεν λέγαμε, που λέγαμε προηγουμένως. Καλησπέρα, κυρία Μοσχολίου, καλησπέρα, κυρία Μιχαήλ, καλησπέρα στους... Φυσικά, κυρία Στεργίου, συγγνώμη. Κυρία Στεργίου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ήθελα να πω το εξής, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρώτο νομοσχέδιο που θα περάσει, θα αφορά την σύνθεση νέας κυβέρνησης και την δομή της νέας κυβέρνησης. Και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ένα λιτό σχήμα. Με συμβουλευτές νομοσχέδιο ή αναδομή της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, νομίζω με προεδρικό διάταγμα. Επί της ουσίας, ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα ίσως προχωρήσει σε πιο βαθιές τομές. Θα υπάρξει και κάποια νομοθετική ρύθμιση. Θα νομοθετηθεί και η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, οπωσδήποτε, η οποία χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Κοιτάξτε, κυρία Στεργίου, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στα πρόθυρα της εκλογικής νίκης. Όμως, εμείς δουλεύουμε καθημερινά, θέλουμε να πείσουμε όλους τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν. Ζητούμε μια ισχυρή και αποτελεσματική κυβέρνηση για την επόμενη μέρα, για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Πώς θα προχωρήσει η πατρίδα μπροστά. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι οι ευρωεκλογές έφεραν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά δεν επαναπαυόμαστε καθόλου. Ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε στις βασικές του πολιτικές, απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε στη διαχείριση της κρίσης όπως φάνηκε στη Μάνδρα και στο Μάτι, απέτυχε στην εξωτερική πολιτική, συμφωνία Πρεσπών, υπερφορολόγησε τους Έλληνες, αύξησε τις φορολογικές εισφορές, συνεπώς δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελεύθερου επαγγελματία, του επιστήμονα, του ιδιωτικού, του δημόσιου υπαλλήλου. Νέα Δημοκρατία, θέλουμε να πείσουμε το πρόγραμμά μας. Θέλουμε να πείσουμε την πρότασή μας. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γυρίζει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, ως υποψήφιοι βουλευτές, εγώ στο κέντρο της Αθήνας, οι συνάδελφοί μου σε όλη την Ελλάδα, για να πείσουμε για την πρότασή μας. Και η πρότασή μας θα τη συνοψίσουμε ως περισσότερες επενδύσεις, ελκυστική χώρα για επενδύσεις η Ελλάδα, λιγότεροι φόροι, λιγότερες ασφαλιστικές φορές, περισσότερη ασφάλεια, έμφαση στην καθημερινότητα του πολίτη. Ρε, δεν μπορώ να μην ρωτήσω τώρα αν τελικά το ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβγαλε από τα μνημόνια για να μπορείτε εσείς να υλοποιήσετε όλα αυτά. Δηλαδή να έχετε την ελευθεριότητα να μπορείτε να ασκήσετε ελεύθερα οικονομική πολιτική. Κυρία Στεργίου, ακούστε τώρα. Το 2014, επειδή ήμουν γραμματέας κινητικών πόρων και υποδομών, τότε είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο δίκτυο ανάπτυξης σε όλη την Ευρωζώνη. Ήταν 0,8%, διότι όλοι οι δείκτες όλων των χωρών ήταν χαμηλοί. Το 2014. 2014. Βρισκόμαστε ένα βήμα εκτός μνημονίου. Ναι. Θυμάστε τι συνέβη το 2015. Θυμάστε το 2015. Mm-hmm. Ναι, αλλά έχουμε αυξημένες υποχρεώσεις. Έχουμε υποχρέωση για 3,5% υπερπλέον μέχρι το 2022. Αυτό δεν βοηθά στην ανάπτυξη. Και θα προσπαθήσει η νέα κυβέρνηση. Ελπίζουμε και πιστεύουμε, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και έχουμε μεγάλο σεβασμό στην κρίση του ελληνικού λαού, ότι θα έχει τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτεί τα υπερπλεονάσματα, να πάνε σε πιο λογικά σημεία και πρώτον, δηλαδή να πέσουν 3,5% στο 2%, αν είναι δυνατόν. 2%? Αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι το 2% ισχύει από το 2023 και μετά μέχρι το 2060. Και αυτό το φορτωθήκαμε, όπως γνωρίζετε, από την υπερήφανη διαπραγμάτευση του κυρίου Βαρουφάκη κλπ. Λέτε πράγματα τα οποία είναι ακριβέστατα και τα λέτε με τη σκληρή πραγματικότητα. Ωστόσο, ο Κλάους Ρέγκλινγκ μας λέει ότι δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση η στόχη του προγράμματος. Δηλαδή, ήδη την διαπραγμάτευση για το 3,5% βγαίνει επικεφαλής του ESM, ο οποίος κάνει πολύ σοβαρές τοποθετήσεις. Σας τα παρακολουθείτε και το ξέρετε. Και τα 100 δισεκατομμύρια, κυρία Μοσχολίου, ο κύριος Ρέγκλινγκ, θυμάστε, ήταν η εκτίμησή του ότι στην οικονομία στήχησε η διαπραγμάτευση του κυρίου Τσίπρα και του Βαρουφάκη. Αυτό, ας πούμε, ότι αυτό είναι μια εκτίμηση. Ναι. Αλλά γενικά, στις τοποθετήσεις του για τα τρέχοντα και τη διαπραγμάτευση είναι πολύ σαφή συνήθως. Ένα είναι αυτό και δεύτερον. Τα πράγματα φαίνεται να είναι δύσκολα. Τα θετικά μέτρα δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνες, από ό,τι καταλαβαίνω, για το πρόγραμμα, για τους στόχους, εν πάση περιπτώσει, του μεταμνημονιακού της μεταμνημονικής εποπτείας. Και τον κύριο Στουρνάρα στην πρόβλεψή του. Και δεν θα το σχολιάσουμε αυτό. Ξέρετε, δεν είμαστε εμείς στη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Έχουν γίνει κάποιες κρούσεις και προειδοποιήσεις που έχω την αίσθηση ότι στοχεύουν πλέον στην επόμενη κυβέρνηση. Λοιπόν. Σε μια κυβέρνηση η οποία λέει πολλά πράγματα και εδώ ότι θα κόψει και φόρους κλπ. Αλλά έχει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα μπροστά της. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν πρέπει, επειδή η 8η Ιουλίου είναι πολύ κοντά,
και είτε υπάρχει αυτοδυναμική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση συνεργασίας με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, και ξέρετε, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, εμείς θα ζητήσουμε αυτή την συνένεση. 8 Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά. Σημαίνει ότι εμείς θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Και αυτό θέλω να το ακούσουν οι Έλληνες πολίτες. Ένα από τα νομοσχέδια που θα περάσουμε, τα τρία πρώτα νομοσχέδια, είναι η μείωση των φόρων. Μείωση των φόρων για τα χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή από το 22% στο 9% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι σημαίνει αυτό? Οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες. Βεβαίως, ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αυτό είναι μέτρο και το οποίο βοηθά. Θα το φέρουμε τον Αύγουστο, σωστά. Θα το φέρουμε για τον προϋπολογισμό. Για τον προϋπολογισμό, ναι. Αλλά αφορά τον προϋπολογισμό, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα προηγηθούν όμως και κάποιες συνομιλίες με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δηλαδή, ασφαλώς. Αν έρθουν και σας πούνε, δεν γίνεται. Όποιος είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα πάει και θα διαπραγματευτεί, γιατί έχουμε και κουβαλάτε εδώ μια τρύπα, δύο τρύπες, τρεις τρύπες. Να το πω και πολύ απλά και μπακαλίστηκα. Οι διακηρύξεις σας είναι περικοπές ελαφρύνσεις προς τους πολίτες, περικοπές δαπανών για το κράτος άμεσες, δηλαδή άμεσα το κράτος χάρη δαπάνες, αλλά ό,τι αφορά τα έσοδά του, οι διακηρύξεις σας είναι μέσω μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η τρύπα στο, δηλαδή στο άμεσο, πώς θα λύσει και το ταμείο το ισοδύναμο το λεγόμενο. Και θα πάρει σε 5 χρόνια 200. Σας ακούω πολύ προσεκτικά, ακούστε. Εντάξει, πράγματι στην οικονομία ένα μέτρο εφαρμόζεται σήμερα και στην πραγματική οικονομία περνάει μετά από 3, μετά από 6 μήνες με μια διαφορά φάσης. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά, επαναλαμβάνω ότι οι δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις. Οι επενδύσεις. Όταν την πρώτη εβδομάδα, στις πρώτες 7 μέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράψει τις δύο υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εκκρεμούν όσον αφορά το project του ελληνικού, θα σηματοδοτήσει στις διεθνείς αγορές ακριβώς αυτό, ότι έχουμε την πιο φιλεπενδυτική κυβέρνηση που μπορεί να έχει ο τόπος. Που σημαίνει ότι θα δώσουμε τα σωστά σήματα στην αγορά και με την μείωση του φόρου επιχειρήσεων, το οποίο επίσης θα νομοθετήσει, και με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ που αφορά όλους τους συμπολίτες μας. Έτσι, 150 ευρώ. Δεν κυβέρνηση στο ελληνικό. Εκκρεμεί από την κυβέρνηση. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Δεν έχει τελειώσει από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσε. Εκκρεμεί από την εταιρεία. Ακούστε, υπάρχει, όπως γνωρίζετε, εντάξει, είναι και θέμα διαπραγμάτευσης με την εταιρεία, όπως ξέρετε, και είναι και θέμα των όρων της σύμβασης μετά από 2-3 χρόνια που καθυστέρησαν κλπ. Είναι γεγονός. Αλλά οι υπουργικές αποφάσεις γιατί τις έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας? Γιατί? Δηλαδή, αυτό αφορά το μνημόνιο ή την αδυναμία του να υλοποιήσει. Θυμάστε τι γινόταν με τις δηλώσεις διαφόρων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κυρίτση κλπ. Για πολύ. Ναι, πάντως, κοιτάξτε, επειδή τώρα μιλάμε για την επόμενη μέρα και σημασία έχει το μέλλον. Εντάξει, όλοι μας γνωρίζουμε και καταδικάστηκε και κατά τις ευρωεκλογές και θεωρώ, η δική μου η εκτίμηση είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταδικαστεί, δηλαδή θα είναι στην αντιπολίτευση μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Συνεπώς, εμείς πρέπει να δώσουμε τα σωστά σήματα στην αγορά. Δεύτερον, θέμα ανάπτυξης. Η διαφορά μεταξύ 1,5-2% που τρέχει η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή με το 4%, το 3,5-4% που επιδιώκουμε, είναι κάποια πολύ δισεκατομμύρια μεγάλη, ευρώ. Για ποιο έτος? Και το 2020. Εμείς, κοιτάξτε, η οικονομία, όπως γνωρίζετε, λειτουργεί πάρα πολύ με τις προσδοκίες. Την επόμενη μέρα. Έχουμε δει και στο χρηματιστήριο τώρα αυτές τις μέρες ανεβαίνει. Αυτό ακριβώς. Οι τράπεζες έχουν το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ η αξία τους. Λέγω ακόμα δεν κατάλαβα και δεν πήρα την ελαττήριο, σαν ελαττήριο. Σας ακούω. Ναι. Αν πάρετε αρνητική απάντηση από τους θεσμούς, γιατί ξέρετε ότι έχουμε αυστηρή εποπτεία. Μπορεί να βγήκαμε επικοινωνιακά από ένα μνημόνιο, ωστόσο έχουμε κάποιους στόχους, όπως είπε και η Τζίνα, να την πιο αυστηρή μνημονιακή εποπτεία. Την πιο μνημονιακή εποπτεία. Και πάρετε ένα ωραίο όχι. Λοιπόν, τι θα κάνετε, θα πάμε σε ρίξ πάλι, θα κάνουμε ένα κύκλο ανά 2015. Όπως θυμάστε, από το 2016 υπάρχουν και κάποιες περικοπές δαπανών, τις οποίες θα κοιτάξουμε σε όλο το δημόσιο τομέα, που δεν θα αφορούν φυσικά απολύσεις, να είμαστε ξεκάθαροι. Και κοιτάζω στα μάτια τους τηλεθεατές και τους λέω ότι με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα, να είμαστε ξεκάθαροι. Από την άλλη πλευρά, θα υπάρξουν και περικοπές δαπανών, όπου υπάρχει σπατάλη, σε ΔΕΚΟ αν υπάρχει σπατάλη, υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς, καταρχάς, εμείς δεν έχουμε. ΔΕΚΟ είναι διαλυμένος. Δεν έχουμε ιδεολειψίες ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων. Είμαστε και υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Συνεπώς, θα κοιτάξουμε να φέρουμε στρατηγικούς επενδυτές από όλο τον κόσμο. Φυσικά. Ναι. Και σίγουρα θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Και επίσης, στο πλαίσιο των επενδυτικών, μάλιστα είμαι και επικεφαλής της ομάδας στρατηγικών επενδύσεων της Νέας Δημοκρατίας που λειτουργεί στον τομέα οικονομίας. Έχουμε μια σειρά πρωτοβουλειών τις οποίες θα φέρουμε και που αφορούν την διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων των επενδύσεων, που αφορούν την πάταξη γραφειοκρατίας, ειδικό τμήμα
των δικαστηρίων, των ειδικών δικαστηρίων. Θα υπάρξει σχέδιο για την διευκόλυνση. Δεν έχει γίνει αυτό οι τρεις τάσεις, πόσο ήταν μία στάση ίδρυση επιχειρήσεων. Γιατί το βλέπετε, το βλέπετε να εφαρμόζεται αυτό, δηλαδή βλέπετε ότι είναι τόσο φιλεπαιρνητικό το κλίμα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη. Ακούστε, είναι κάτι πολύ κρίσιμο στην απονομή δικαιοσύνη. Επειδή το ακούω προεκλογικά πάντα γραφειοκρατία. Το μεγαλύτερο θέμα. Κυρία Στεργίου, ακούστε, εμεί θα κριθούμε για το έργο μα, εφόσον μα εμπιστευτεί ο ελληνικό λαό. Όμω θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή υπάρχουν και συνάδελφοι δικηγόροι που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το κρίσιμο είναι έρχεται ο επενδυτής στην Ελλάδα και πρέπει να γνωρίζει αν θα προχωρήσει η επένδυσή του ή όχι. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αυτό. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχουν ταχείες διαδικασίες, πιθανώς και ειδικό τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο να εξετάζει τις προτάσεις τις επενδυτικές. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι μια αλλαγή, όντως. Να ξέρει ο επενδυτής εάν μπορεί να προχωρήσει ή όχι. Εδώ δεν λέμε να προχωράνε τα πάντα. Εάν δεν έχει τις περιβαλλοντικές μελέτες, αν δεν έχει το feasibility study, δηλαδή την μελέτη βιωσιμότητας, φυσικά και να μην προχωρά η επένδυση. Όμως πρέπει αυτό να το γνωρίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πρέπει να έχουν αποκλειστικές προθεσμίες, κλειστές προθεσμίες, ώστε να γνωρίσουμε και να προχωρούν τα πράγματα. Και αυτό ο κ. Μητσοτάκης έχει τεμευτεί ότι θα το κάνει σε επίπεδο πρωθυπουργού. Γιατί θεωρεί πολύ κρίσιμο τη στήριξη των επενδύσεων. Όλων των επενδύσεων και των άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και των εσωτερικών επενδύσεων στη χώρα, θα τρέξει και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Γιατί τα υπερπλεονάσματα να έχετε υπόψη σα. Εντάξει, μπαίνουμε σε οικονομία αυτή τη στιγμή. Φτιάχνονται σε μεγάλο βαθμό από το. Περικοπή. Από το φούσκο, όχι μόνο. Τρία από πράγματα. Από το φούσκωμα του προγράμματο δημοσίων επενδύσεων από τη μείωση. Δεν θα κάνουμε. Μπράβο. Κάτι δεν τι κάνουμε. Και... Ένα αυτό. Δεύτερον. Υπερφορολόγηση. Όχι, τα ξέρετε, κυρία Μοσχόλιου. Το δεύτερο είναι υπερφορολόγηση και το τρίτο. Ότι δεν επιστρέφουν τα χρήματα στους ιδιώτες. Οπότε και εδώ ήθελα να σας πω. 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα επιστρέφουν τα χρέη προς ιδιώτες. Ένα αυτό... άμεσο είναι αυτό. Τα ληξιπρόθεσμα, ληξιπρόθεσμες οφειλές, ναι. Που να είχαν μηδενιστεί το Δεκέμβριο του 2018. Ναι, το θυμάμαι. Είναι στα 3 δις όμως. Αντιθέτως αυξάνονται συνέχεια. Ναι. Και αυξάνονται και τα χρέη των ιδιωτών. Ξέρετε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε 50 δισεκατομμύρια πρόσθετες υποχρεώσεις στην εφορία. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα βλέπετε ότι χάνουν πολύ το σπίτι τους. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Έχει ταυτοποιηθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ταυτιστεί με αυτές τις πρακτικές. Σας πω το εξής. Είναι δυνατόν κάποιος Έλληνας να χάνει το σπίτι του? Λένε ότι υπάρχουν στρατηγικά κουλιοδότητες, προφανώς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σε επίπεδο και έχουν χαθεί και πρώτες κατοικίες. Λοιπόν, είναι δυνατόν κάποιος Έλληνας να χάνει το σπίτι του, να θεωρείται ότι, ότι έχει τα λεφτά και μπορεί να το σώσει? Εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάντως, όλα αυτά. Συνεπώς, χρειάζεται και μια ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια και για τους συνεπείς, αλλά και για αυτούς οι οποίοι είναι αδύναμοι, έτσι. Είναι όλα αυτά τα οποία θα βρείτε μπροστά σας. Εγώ σας είπα, κυρία Μοσχολιού, ακούστε. Η διακυβέρνηση της χώρας, το ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος, τον οποίο, να σας πω την αλήθεια, υποστήριξα την πρώτη στιγμή με την υπογραφή μου ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής τότε, το 2015. Σπούτε, εξή. Κυρία Μητσοτάκης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την κοινωνία. Έχει δουλέψει στο ιδιωτικό τομέα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά οικονομικά, γνωρίζει τις προκλήσεις. Δεν σας είπαμε ότι είναι εύκολο έργο η διακυβέρνηση της χώρας. Τον κατηγορούν συχνά ότι δεν γνωρίζει την κοινωνία. Φυσικά και γνωρίζει την κοινωνία και έχει εργαστεί. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, έχει διακριθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και να σας πω και κάτι. 9,5 μονάδες, 9,35 το τελικό αποτέλεσμα. Η δική μου γενιά είναι 46 χρονών. Δεν θυμάμαι ποτέ η Νέα Δημοκρατία να έχει κερδίσει με αυτή τη διαφορά. Όταν ο Καραμαλής κέρδισε το 1977, ήταν 15 μονάδες. Ακόμη και ο Καραμαλής το 2004 σε ευρωεκλογές, που είχε και τον αέρα νίκης τον Ιούνιο, τρεις μήνες μετά τις εθνικές εκλογές, με 9 μονάδες είχε κερδίσει. Είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό να οφείλεται λοιπόν μόνο στο γεγονός ότι είχε αποτύχει ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας πείθει όλο και περισσότερους Έλληνες. Αυτό είναι και το στοίχημά μας για το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Ευχόμαστε να κερδίσει το στοίχημα, κυρία Τρίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Στεργίου. Ευχαριστώ, κυρία Μοσχολίου.